Καταρχήν, από τις εισηγήσεις και από τη συζήτηση όπως γίνεται εδώ πέρα και όπως ξετυλίγεται, επιβεβαιώνεται κάτι το οποίο εμείς σαν παράδοξη το λέμε εδώ και 10 χρόνια που είμαι εδώ μέσα. Ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από τον κόσμο τον οποίο απασχολούμε. Έτσι. Φτάσαμε σήμερα εδώ στο να ομολογείται, τουλάχιστον από τις υπηρεσίες και τα λοιπά. Και το λέω αυτό και για όσους καλωσορίζουμε κατά τα άλλα στην αντίληψη ότι πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό με δικαιώματα και με συμβάσεις, ας πούμε, αορίστου στις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, όπως προκύπτει τώρα και για το ζήτημα το οποίο συζητάμε και το οποίο εν τέλει φοβίζει και αναγκάζει ορισμένους σε ελιγμούς. Όπως προκύπτει εδώ πέρα, 364, λέει, μόλις τα ακούσαμε, επιπλέον των 192 είναι αυτοί που απαιτούνται στην διεύθυνση και συνολικά, λέει, 641. Ρώτησα πριν και αυτό το νόημα είχε. Εάν δεν υπάρχουν 192, θα πρέπει με τον Α ή με τον Β τρόπο, με 8 μήνα όπως είπε ο κ. Ζαχαριάδης, αυτές οι θέσεις εργασίας να καλυφθούν. Γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχει καθαριότητα στην πόλη. Άρα η σχετική δαπάνη για όσους αγχώνονται για αυτό το ζήτημα, λοιπόν, πάλι θα καταβληθεί από το Δήμο. Δεν υπάρχει δηλαδή, και τουλάχιστον δεν υπάρχει ανεφετέρου, ζήτημα επιβάρησης δημοσιονομικό για το Δήμο Θεσσαλονίκης από τους 192. Αυτό είναι το ζήτημα. Εφόσον οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, επομένως, κάποιος άλλος κόσμος, στη χειρότερη περίπτωση ενώ, πάλι θα βρεθεί εδώ πέρα να εργαστεί και πάλι θα πρέπει να πληρωθεί. Αυτή είναι η όλη ουσία, εκτός και αν τελικά η ουσία, επομένως, και νομίζω κλείνει εδώ η συζήτηση για το αν έχουμε βλάβη ή έχουμε λόγο, εκτός από πολιτικούς λόγους, αν έχουμε λόγο να παραιτηθούμε ή όχι από την έφεση. Θεωρούμε δηλαδή ότι όχι μόνο για πολιτικούς λόγους, αλλά και για λόγους ουσίας, η παραίτηση από την έφεση εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του Δήμου και τα συμφέροντα του λαού της πόλης. Και τα συμφέροντα του συγκεκριμένου, βέβαια, και ότι θα έχουν μια μόνιμη και σταθερή δουλειά. Διότι από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, εγώ νομίζω ότι το επιχείρημα του Δημάρχου να μην δεσμευτεί η επόμενη διοίκηση είναι καθαρά, πώς να το πω, πολιτικό. Αυτό το χαρακτήρα έχει. Να πάρει την απόφαση η νέα διοίκηση με τις δικές επιλογές και τις δικές της απόψεις. Αυτό λέω. Όποιος και να είναι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή εδώ πέρα με την ουσία του ζητήματος που απασχολεί και ορισμένους. Το αν δηλαδή θα χρειαστεί να βγουν παράνομοι ή εν πάση περιπτώσει να υπάρχουν ποινικές εμπλοκές, καταλογισμοί κτλ. Διότι προσέξτε λίγο κάτι. Είναι καταρχήν παράλογο. Δεν το λέω από την άποψη της κείμενης νομοθεσίας, αλλά είναι παράλογο ένας Δήμος να μην μπορεί να καθορίσει τις ανάγκες του. Παράλογο εντελώς. Και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι παράνομο ή ότι θα μπορούσε να βγει παράνομο το να μην μπορεί να λειτουργεί μια υπηρεσία που αφορά και την υγεία των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, αφορά και τη λειτουργία της πόλης, αφορά όλους αυτούς τους λόγους τους οποίους τους γνωρίζουμε όλοι και τους συζητάμε. Επομένως, και επειδή η ουσία και ολοκληρώνω γι' αυτό, επειδή κατά τη γνώμη τη δική μου, αν θέλετε και την επιστημονική εδώ πέρα, ναι μεν, είναι ζητήματα τα οποία αποδεικνύονται και επιβεβαιώνονται. Και το γεγονός ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης επί της ουσίας δεν επιβαρύνεται, για τον λόγο τον οποίο ανέφερα προηγουμένως, διότι τα ίδια χρήματα θα τα δίνει σε άλλους ανθρώπους, επειδή είναι προς το συμφέρον των συγκεκριμένων, αλλά και του Δήμου Θεσσαλονίκης, να λειτουργεί πλήρως τελεχωμένη αυτή η υπηρεσία, με προσωπικό, με πλήρη δικαιώματα κτλ. Και επειδή ως εκ τούτου κάποια στιγμή πρέπει να σταλεί και ένα σήμα στις κυβερνήσεις και από εδώ και από εκεί, οι οποίες τελικά αυτές νομοθετούν και εκεί είναι το πρόβλημα να βγάζουμε και όλοι συμπεράσματα, ότι εδώ πέρα δεν μπορεί οι ανάγκες του Δήμου να υποτάσσονται σε άλλες επιλογές και στρατηγικές. Εμείς επαναλάβουμε τη θέση μας, αυτό που είχε πει και ο σύντροφος Οδελής στην προηγούμενη συζήτηση. Λοιπόν, να παραιτηθούμε από τα ένδικα μέσα, να πάει ο κόσμος στη δουλειά του και να μπορέσουμε να παρέχουμε, ας πούμε, καλύτερες υπηρεσίες στο λαό της πόλης. Και να ανοίξουμε κάποια στιγμή και την κουβέντα ευρύτερα για την καθαριότητα και τις ανάγκες.